Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά τραγικό. Αλλά τι να κάνουμε, πάλι με το ίδιο νοσοκομείο θα ασχοληθούμε. Άλλο θέμα τώρα. Στις 11 του Γενάρη θα δικαστεί από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αγρινίου η πρώτη ομάδα των γιατρών που υπηρετούν στο νοσοκομείο Αγρινίου από ένα σύνολο, αν είναι δυνατόν, 200 περίπου γιατρών που διώκονται. 200 γιατροί από το νοσοκομείο διώκονται. Αν δεν ήταν αυτή η τραγική εξέλιξη, θα γελούσαμε όλοι εδώ μέσα. Με βάση λοιπόν το κατηγορητήριο, οι γιατροί αυτοί παραπέμπονται να δικαστούν όσοι υπέτειοι, ότι με πρόθεση και με περισσότερες πράξεις που αποτελούν, διαβάζω την κατηγορία όπως είναι, που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, παρενέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να βλάψουν το κράτος. Οι πράξεις αυτές οι βαρύτατες πράξεις, κατηγορίες, έλαβαν χώρα το διάστημα από τον Αύγουστο του 18 μέχρι το Γενάρη του 21 και αφορούν την έκδοση χειρόγραφων και όχι ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αγρινίου. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε βάσει του πορίσματος ένορκης διοικητικής εξέτασης που διατάχθηκε από την έκτη ΥΠΕ Πάτρα, το οποίο διαχέει απαράδεκτα τις ευθύνες για την μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στο ιατρικό προσωπικό και μόνο. Όμως, αυτό το πόρισμα αγνόησε παντελώς τις πορισματικές εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας, και της Ελληνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίες αποτύπωναν τις ανεπάρκειες, την έλλειψη υποδομής, εξοπλισμού, πληροφορικών συστημάτων, διασύνδεσης των τμήματων των κλινικών με τα εργαστήρια, το άκρως υποστελεχωμένο τμήμα οργάνωσης πληροφορικής, την απουσία γραμματιακής υποστήριξης. Τι άλλο να πω? Δεν υπήρχε τίποτε από αυτό που θα έδινε τη δυνατότητα στους γιατρούς να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά. Πραγματικά είναι απαράδεκτο οι γιατροί να κατηγορούνται όχι γιατί δεν εκτέλεσαν τα ιατρικά τους καθήκοντα, αντιμετωπίζοντας και θεραπεύοντας τους ασθενείς, αλλά γιατί. Γιατί δεν χρησιμοποίησαν ένα σύστημα που δεν υπήρχε η δυνατότητα λειτουργίας του, όπως είναι το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Γι' αυτό 200 γιατροί θα δικαστούν το Γενάρη. Το ακούει το Υπουργείο Υγείας με πολύ ψυχραιμία αυτό? Ερωτάτε λοιπόν ο κύριος Υπουργός ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να πάψει οποιαδήποτε δίωξη δεκάδων γιατρών αναμφισβήτητα θύματα της μετακύλησης των ευθυνών της μη ολοκληρωμένης λειτουργίας των συστημάτων πλήρου μηχανογράφησης, για την οποία είναι υπεύθυνο το κράτος, μέσω της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης του νοσοκομείου Αγρινίου, κάτι που αναμφίβολα υποβαθμίζει επικίνδυνα τη συνολική του λειτουργία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μπορώ να σας πω ότι έχω και εγώ την αίσθηση ότι οι γιατροί θα αθωωθούν. Ότι θα πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο θα τους αθώσει. Αλλά μου κάνετε την ερώτηση τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε. Μπορώ να αντιστρέψω την ερώτηση? Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν Υπουργείο, να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη? Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Γι' αυτό να μην το επεκτείνουμε. Τι θα μπορούσαμε εμείς σαν Υπουργείο Υγείας να κάνουμε? Υπήρχε μια διαδικασία που ακολουθεί τους νόμους αυτού του κράτους. Υπήρχε το Σώμα Ελεκτών Επιθεωρητών Υγείας, ΕΔΕ από την ΕΚΤΗ είπε, η οποία έκανε και η οποία έστειλε το πόρισμα στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη αποφάσισε να κάνει αυτό. Ποια θα τα μπορούσε να ήταν η δική μας παρέμβαση? Υπουργέ, πραγματικά είχα σχεδιάσει να πω κάποια πράγματα, με μπερδέψατε τώρα. Όμως θα σας απαντήσω ευθέως. Χρησιμοποιείτε, δεν θα πω την έκφραση, απλά θα πω ότι χρησιμοποιείτε τη λογική του Πόντιου Πιλάτου. Ποιανού είναι το νοσοκομείο αρμοδιότητα? Ποιανού είναι η ΕΚΤΗ ΥΠΕ της Πάτρας αρμοδιότητα? Ποιανού είναι ο εξοπλισμός του νοσοκομείου ευθύνη του Υπουργείου Υγείας? Δεν υπήρχε τίποτε και κατηγορούνται οι γιατροί. Και σήμερα μου λέτε τι να κάνουμε, να επέμβουμε στη δικαιοσύνη? Μα είναι δυνατόν από υπουργό να ακούγονται αυτά τα πράγματα? Βγαίστε και πέστε μία δήλωση στήριξης αυτών των γιατρών τώρα, από αυτό το βήμα, από το μικρόφωνο. Με συγχωρείτε για την ένταση. Προσπαθώ να το ελέγξω, αλλά είμαι και εγώ άνθρωπος. Μία δήλωση στήριξης. Εφόσον λοιπόν γνωρίζετε τα γεγονότα, βγαίστε και πέστε. Κακώς δικάζονται άποψη της κυβέρνησης. Και αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Γιατί το λέω αυτό?
Γιατί δεν είναι μόνο το νοσοκομείο του Αγρινιού, δεν είναι μόνο το νοσοκομείο. Δυτική Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι 27 νοσοκομεία. Τα 17 από αυτά τα νοσοκομεία, πλην των 17, υπολειτουργούσε η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τα 17 δεν λειτουργούσε σε κανένα. Πόσες άλλες εκατοντάδες γιατρών περιμένουμε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και το Υπουργείο Υγείας να λέει «Μα να επέμβουμε εμείς σε έτερο Υπουργείο». Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είχα πραγματικά γράψει το καπιστία. Δεν έχει νόημα πλέον. Ευχαριστώ. Τελευταίες σας φράσεις. Πραγματικά δεν έχει νόημα. Εκπλήσωμαι να ακούω βουλευτή του Κοινοβουλίου να λέει ότι πρέπει να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Γιατί και εγώ μπορώ να το... κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Όπως σηκώνετε και εσείς τον τόνο της φωνής σας, βλέπετε ότι έχω και εγώ ακριβώς την ίδια ικανότητα. Και δεν... Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Ακούω έκπληκτος. Εγώ μπορώ να επανέλθω στον προηγούμενο τόνο. Ακούω έκπληκτο βουλευτή του Κοινοβουλίου να λέει ότι πρέπει να παρέμβουμε στη δικαιοσύνη. Εγώ σας λέω ότι ακούω έκπληκτο βουλευτή του Κοινοβουλίου να έχω εξηγήσει, έχω αρχίσει με την φράση ότι η δική μου αίσθηση είναι ότι οι γιατροί θα αθωωθούν. Και θα ήθελα, και αίσθηση έχω, και θα ήθελα να αθωωθούν. Μέχρι εκεί. Εδώ είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ξέρουμε ότι η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη. Και εκπλήσωμαι πραγματικά που μου ζητάτε να παρέμβουμε ως Υπουργείο Υγείας. Πραγματικά.